Για ακόμα ένα παιχνίδι δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεχτήκαμε πάρα πολύ νωρίς. Για πέπτω συνεχόμενο παιχνίδι γκολ πρώτη και νωρίς το πρώτο ημίχρονο. Όμως όπως πάντα βγάζουμε αντίδραση. Αυτό είναι από τα θετικά. Σοφαρίσαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Δημιουργήσαμε πάρα πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Δεχτήκαμε έναν γκολ από αυτά που δουλεύουμε και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Να δουλεύεις κάτι και να δέχεσαι γκολ από μια στατική φάση. Όμως μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πάλι διψασμένοι, πάλι με καλό ποδόσφαιρο, πάλι με πολλούς τρόπους δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Σοφαρίσαμε. Πάμε να δώσουμε χώρο στη Σαλαμίνα και επειδή είχαμε παιδιά που μπήκαν στο παιχνίδι και ήταν ξεκούραστοι, πάμε να παίξουμε στην κόντρα σε μια φάση που είμαστε μακριά, εμείς δεν καταλάβατε ακριβώς τι έγινε. Δεχτήκαμε και πάλι τρίτον γκολ και χάσαμε. Η δουλειά μας δεν τελειώνει εδώ. Αντίθετα, τώρα ξεκινάμε. Προσπαθούμε κι εμείς καθημερινά να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Όμως, από το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού, πηγαίνοντας τα αποδυτήρια και ερχόμενος εδώ, δεχόμαστε συγχαρητήρια για το ποδόσφαιρο, την ομάδα που έχουμε φτιάξει. Και αυτό είναι τα εύσημα να παίρνουν πάντα οι ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν κερδίζουμε, αποκλειστικά η ευθύνη δική μου και πρέπει όσο πιο γρήγορα μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να παίρνουμε και βαθμολογικό κέρδος. Το μόνο δεδομένο είναι ότι ο Θέλος, οι δύο βαθμοί που έχει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ λίγοι όσον αφορά το ότι έχει δείξει αυτή η ομάδα μέχρι το σήμερα το παιχνίδι. Το μόνο που ζητάμε σαν ομάδα είναι πως δείχνουμε σεβασμό προς το ποδόσφαιρο και γενικά σε όλους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και εννοώ όλους. Απαιτούμε τον ίδιο σεβασμό. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν θέλω, δεν με εκφράζει σαν προπονητή και σαν άνθρωπο να βρίσκω δικαιολογίες και δεν θα βρω. Όμως, επειδή είναι μεγάλη αρχή ο σεβασμός, όταν δίνεις σεβασμό πρέπει να παίρνεις. Ναι, οι παίχτες μου αδικούν τους εαυτούς τους. Ναι, εγώ πρέπει να βρω τον τρόπο να παίρνουμε βαθμούς. Δεν θα αλλάξουμε κάτι αγωνιστικά, γιατί είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε από τους παίχτες. Όμως θα προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς στη συνέχεια. Συγχαρητήρια στη Σαλαμίνα και τους εύχομαι καλή συνέχεια. Κύριε Καρπόζη, και την προηγούμενη εβδομάδα σου έκανα την ίδια ερώτηση, αλλά το έκανες αναφορά εσύ. Δέχεστε συγχαρητήρια για το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που παίζει ο Θέλος. Τι είναι αυτό που εσύ πιστεύεις σαν προπονητής πρέπει να αλλάξει? Είναι η απειρία, είναι το καινούριο ρόστερ, έτσι ώστε που στοιχίζει στον Θέλο αυτούς τους χαμένους πόντους και με την ΑΕΚ, αλλά και σήμερα? Εντάξει, εμείς έχουμε δύο επιλογές. Είναι να ερχόμαστε κάθε παιχνίδι και να παίζουμε αυτό που προπονούμε ή να ερχόμαστε στο παιχνίδι να μην παίζουμε ποδόσφαιρο και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε βαθμολογικό κέρδος. Εμείς ως καινούργιοι προπονητές και ως παιδιά τα οποία ήρθαν εδώ για να με κίνητρο να προχωρήσουν ποδοσφαιρικά, εμείς επιλέξαμε το δεύτερο. Εμείς θέλουμε μέσω του Οθέλου και εμείς σαν προπονητές και οι παίχτες μας να βγάζουν αυτό που βγάζουν. Είχα πει στην αρχή της δημοσιογραφικής ότι
Τα εύσημα ναι, τα παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, όμως τη λύση πρέπει να τη βρω εγώ. Εμείς θα συνδυάσουμε στην πορεία και το καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε και αποτελέσματα. Το μόνο που ζητάμε από το ποδόσφαιρο είναι να μας δώσει πίσω το σεβασμό που δίνουμε. Τίποτε άλλο, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Coach, είναι η δεύτερη φορά που το αναφέρεις αυτό για τον σεβασμό. Εσύ τι εννοείς, να μεταφέρεις και στον κόσμο τι είναι αυτό που σε πειράζει εσένα ως Αλέξη, ως προπονητή? Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο, ο κόσμος του Οθέλου, εμείς τα συζητάμε. Να ξέρετε ότι εμείς με τους παίχτες μου, με το προπονητικό team μου, με τη διοίκηση της ομάδας, κάθε εβδομάδα τα συζητάμε. Αυτά που θέλω να πω. Ο κόσμος δεν είναι παλαβός. Ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο ξέρει ακριβώς τι εννοεί ο Αλέξης ο Αρπόζης. Αυτός ήμουν, αυτός είμαι και αυτός θα είμαι. Δεν θα αλλάξω γιατί είμαι στον Οθέλο ή τι είμαι αύριο σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Εγώ θα προσπαθώ γιατί από τη μέρα μου περπάτησα ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και αυτό θα ασχολούμαι μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε έτσι μας έμαθαν. Και έχω μια διοίκηση η οποία με στηρίζει πάρα πολύ. Από την πρώτη μέρα μπορεί να με βγαίνουν και να το διατυμπανίζουν. Όμως με στηρίζει και οφείλω αυτό που παίρνω από την ομάδα του Αθέλου να το δώσω πίσω. Όμως εγώ πληρώνομαι και δουλεύω για να παρουσιάζω αυτό που παρουσιάζουμε. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι εκ των έσω. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να διορθώσω πράγματα. Και δεν θα βρω ποτέ δικαιολογίες, να σας το ξαναλέω, γι' αυτό δεν θα ακούσετε ποτέ να μιλάω στις συνέντευξεις τύπου ή οπουδήποτε για το ποδόσφαιρο, βρίσκοντας δικαιολογίες. Γιατί δεν παίρνουμε βαθμούς, γιατί δεν... γιατί δεν παίρνουμε βαθμούς και γιατί δεν είναι η ομάδα και που πρέπει να είναι. Δεν αξίζει αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή να έχει 2 βαθμούς. Αυτό είναι δεδομένο και είναι, το παραδέχεται όλη η ποδοσφαιρική Κύπρος. Και εσείς και εμείς και τα παιδιά είναι στεναχωρημένα. Έφυγα 10 λεπτά μετά τη λήξη του παιχνιδιού από τα αποδυτήρια και δεν εξεντηθήκε κανένας να μπει στον πάνκι. Θα βρούμε την άκρη. Επειδή το θέμα είναι βαθύ και υπάρχουν κίνδυνες, εγώ θα πάω σε κάτι άλλο. 5 παιχνίδια έχω παρακολουθήσει προσωπικά τον Οθέλο στα 4. Συγχαρητήρια για την ομάδα που έχετε φτιάξει. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Καρμιώτηση. Τέλειωσε το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Το επόμενο είναι με την Καρμιώτηση. Τι πρέπει να κάνετε εσείς για να πάρετε και το ζητούμενο στο επόμενο παιχνίδι, ώστε να αναπνεύσει και να δει πιο αισιόδοξα τη συνέχεια ο Θέλος, γιατί οι καλές εμφανίσεις δεν είναι αρκετές για να υλοποιήσουν και το στόχο του που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Εντάξει, εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι αγωνιστικά. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στα παιχνίδια. Δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δεχόμαστε γκολ και την περασμένη εβδομάδα με την ΑΕΚ και σήμερα με τη Σαλαμίνα από 2 στημένες φάσεις, από 2 κόρνερ σήμερα και ένα κόρνερ με την ΑΕΚ. Και με τον Απόλλωνα δεχτήκαμε στημένο από... Και δεν δεχόμαστε γκολ από στημένη φάση άμεσα. Δεχόμαστε έμμεσα. Το ίδιο έγινε και με τον Απόλλωνα. Με την ΑΕΚ δεχτήκαμε άμεσα. Αυτές τις στημένες φάσεις τις δουλεύουμε πάρα πολύ. Όμως είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην είναι το ατού της τα κορμιά τα δυνατά και οι στημένες φάσεις. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σε αυτά. Στις σέντρες λίγο έχουμε θέμα, στις στιγμένες φάσεις έχουμε θέμα μπροστά από την εστία, να βάλουμε έναν γκολ, να βρούμε μια πάσα, να έχουμε πιο καθαρό μυαλό. Αυτά θα δουλέψουμε και αυτή τη βδομάδα. Σίγουρα δεν μπορεί να βγαίνει σε μια βδομάδα να λύσει όλα τα προβλήματα. Κάθε παιχνίδι που περνά, βρίσκει καινούργια προβλήματα, βρίσκει και τα θετικά. Κρατά τα θετικά, δουλεύει με τα θετικά, δουλεύει περισσότερο με κάποια προβλήματα. 5 μέρες τώρα, 4 για να δουλέψουμε μέχρι το επόμενο παιχνίδι δεν είναι αρκετές για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα βασικά προβλήματα, ούτως ώστε να πάρουμε στο επόμενο παιχνίδι τους βαθμούς.